Δηλαδή πριν από 5 χρόνια είχαμε 70 παιδιά και τώρα έχουμε 133. Είναι κορίτσια ηλικίας από 6 έως 18 ετών. Έτσι είναι, όπως το λέτε, και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα της κρίσης που περνάει η Ελλάδα. Δεν μου λέτε τι οικογένειες είναι αυτές που αποφασίζουν να έρθουν και να αφήσουν το παιδί τους, το οποίο είναι δεν το αφήνουν μόνιμα. Περνάνε δύσκολα. Περνάνε δύσκολα. Δηλαδή είναι, μπορεί να είναι και από μια μέση ελληνική οικογένεια, από αυτή που μέχρι πριν... Τώρα ας μην το πω αυτό, διότι το να αποχωριστεί μια οικογένεια το παιδί της δεν είναι μικρό πράγμα. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά ξέρετε κάτι. Είχε έρθει μια κυρία εδώ, δεν θα αποκαλύψω το όνομά της, που μου είπε ότι πριν από ένα χρόνο, ενάμιση, που μου είχε πει ότι εκεί θα περάσει καλύτερα. Βέβαια, εγώ είμαι της άποψης ότι το καλύτερο ίδρυμα είναι η χειρότερη οικογένεια. Σε ό,τι κατάσταση και αν βρίσκεται. Αλλά εδώ δεν είναι οι συνθήκες ότι η οικογένεια έχει προβλήματα εσωτερικά. Οικονομικά δεν έχει, κύριε Στρουμπούλη, και αφήνει το παιδί. Έτσι είναι. Δεν είναι σωστό πράγμα να συγκρίνουμε την οποιαδήποτε οικογένεια με το ίδρυμα. Όσο καλά και να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας, δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε μια οικογένεια. Άμα το παιδί δηλαδή δεν έχει τη μάνα του και τον πατέρα του, όλα τα άλλα. Ας του δίνουμε εμείς να τρώει με χρυσά κουτάλια. Δεν λέει τίποτα αυτό. Έχετε δίκιο, αλλά το σημασία έχει ότι έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των παιδιών λόγω της κρίσης. Και δεν έχετε τη δυνατότητα να έχετε και απεριόριστο αριθμό παιδιών εκεί, έτσι δεν είναι? Να σας πω και μεγαλύτερο πρόβλημα. Ένα είναι ότι έχουν καταρρεύσει τα έσοδα του Ιδρύματος. Τα οποία γιατί κατά πρώτο λόγο προέρχονται από ακίνητη περιουσία. Μάλιστα. Δηλαδή έχουν πέσει τα ενίκια. Πληρώνετε έμφυα για την ακίνητη περιουσία σας? Ναι, πληρώνουμε. Και όχι μόνο έμφυα, προπαντός πληρώνουμε φόρο εισοδήματος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είσαστε ορφανοτροφείο ή δεν είσαστε? Είμαστε. Μιλάω με τον πρόεδρο του Χατζικεργιάκη ή δεν ναι, μιλάω? Ναι, μιλάτε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ έχω γεννηθεί εδώ και 6 δεκαετίες. Το Χατζικεργιάκη το ξέρω σαν ορφανοτροφείο. Το ορφανοτροφείο πληρώνει φόρο εισοδήματος και έμφυα? Μάλιστα πληρώνει. Να σας πω επακριβώς. Δεν σας πιστεύω, κύριε Στρουμπούλη. Πλήρωσε. Γιατί εγώ άκουσα από... Με συγχωρείτε γιατί το λέω. Το λέω για να ενισχύσω τη θέση σας. Έχω ακούσει... Προσέξτε. Έχω ακούσει ότι τα κοινοφελή ιδρύματα εξαιρούνται του έμφυα. Είναι έτσι, Ντίνο Σιωμόπουλε, το λέω νόμος. Για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του Ιδρύματος. Γιατί τα έχουν, γιατί μπουζουξίδικο. Δεν μου λέτε, το Χατζικυριάκιο έχει και μπουζουξίδικο. Έχει δισκοτέκ, τα ακίνητα, τα χρήματα που παίρνετε, τα έχετε για τα παιδιά? Ακριβώς. Κρατική επιχορήγηση έχετε, κύριε Στρουμπούλη? Καμία. Καμία. Τότε το κράτος κάνετε κοινωνική πολιτική, λοιπόν. Τεράστια φορολογία έχουμε. Ακριβώς, όπως το λέτε. Εμείς υποκαθιστούμε το κράτος στο έργο του. Μάλιστα. Δηλαδή την ποδική προστασία που θα έπρεπε να την κάνει το κράτος. Θέλω να τα ακούνε και οι καλεσμένοι μας αυτό. Αυτό δεν περιποιεί την ίδια κανέναν. Σε σχέση αν με μου επιτρέπετε, πρέπει να είναι σημαντικό να σας δείξω μια εικόνα. Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Το Χατζικυριάκιο Ίδρυμα Γιώργο επλήγει από το σεισμό του 99. Το κτίριο που βλέπετε πίσω μου. Εδώ και 15 χρόνια το Ίδρυμα λειτουργεί ως καταβλισμός σε αυτά τα λιώμενα, τα προκατασκευασμένα σπίτια. Σε 10 σπίτια λοιπόν το Χατζικυριάκιο λειτουργεί. Σε αυτά τα προκάτ. Εδώ λοιπόν τα παιδιά ζουν. Εδώ εκπαιδεύονται. Εδώ παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Εδώ μαθαίνουν μία τέχνη. Και γι' αυτό τον καταβλισμό το Χατζικυριάκιο πληρώνει έμφυα και φόρο εισοδήματος. Έτσι δεν είναι? Πόσο πληρώνετε, κύριε Στρουμπούλη, πόσο πληρώνετε? Το ποσό, αν θέλετε να σας πω. Ναι, ναι, παρακαλώ. Θα σας πω ένα νούμερο, αφού το θέλετε, ότι ο φόρος που μας επευλήθη εδώ και 4 χρόνια μας έχει ήδη στοιχήσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα. 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έχει, ναι, παλιά παίρνατε κρατική. Δεν είχαμε φορολογία. Να γυρίσει στους ανθρώπους. Παλιά είχατε κρατική επιχορήγηση. Παλιά είχατε, κύριε Στρουμπούλη, κρατική επιχορήγηση. Όχι. Μάλιστα. Άρα, κυρία. Κυρία Πατριανάκου, μου κύριε... κάνει τρομερή εντύπωση γιατί στον έμφυα εξαιρούνται τα ακίνητα των κοινοφιλών οργανισμών. Κύριε Ντόλιο, εξαιρούνται τα ιδιοχρησιμοποιούμενα. Κύριε Ντόλιο, παρακαλώ. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι κάποιο πρόκειται περί ενός λάθος που θα διορθωθεί. Λάθος, προσέξτε. Δυστυχώς με καθυστέρηση. Έχουνε και θα μας πει και η κυρία Κατσιλιέρη. Η κυρία Κατσιλιέρη, η οποία είναι διευθύντρια παιδικής προστασίας. Καλημέρα, κυρία Κατσιλιέρη μου. Καλημέρα σας. Τα παιδιά αυτά τα οποία προέρχονται από οικογένειες ανέργων, από οικογένειες ανθρώπων που με μεγάλο κόπο τα αφήνουν, έτσι. Δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε, δηλαδή, ο παλιάνθρωπος που άφησε το παιδί του. Φυσικά δεν τους κατηγορούμε. Είναι οικογένειες με σύνθετα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Το Ίδρυμά μας συνεργάζεται με την οικογένεια, γιατί εκεί θα αποδοθεί το παιδί.
Εσείς το κρατάτε μέχρι τα 18 του, έτσι. Ναι, και το στίχημα όλων εδώ στο Χατζηκυριάκιο Ίδρυμα είναι ο ελάχιστος χρόνος παραμονής των παιδιών στο Ίδρυμα. Μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να εξομαλυνθεί η κρίση και να αποδοθεί το παιδί στην οικογένεια. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Γιατί είπαμε, το καλύτερο Ίδρυμα είναι και η πιο φτωχή ή η οικογένεια με προβλήματα. Τα παιδιά αυτά που φεύγουν, κύριε Στρουμπούλη, από το Ίδρυμα, έχουν μάθει μια τέχνη. Μπορούν να πάνε σε μια πανεπιστημιακή σχολή. Δηλαδή, έχετε. Έχουμε αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετά κορίτσια που σπουδάζουν σε ανώτατες σχολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχουμε αυτή τη στιγμή. Ποιος καλύπτει τα έξοδά τους? Ποιος καλύπτει τα έξοδά τους? Το Ίδρυμα. Το Ίδρυμα. Το οποίο φορολογείται για το λόγο αυτό. Ναι, φορολογείται. Έχουν κάνει παρέμβαση σε κάποιο. Ζητήσατε. Ναι, λέει κυρία Πατριανάκου. Πήγα και μίλησα εγώ ίδιο στη Βουλή των Ελλήνων. Και τι σας είπατε στη Βουλή, στην αρμόδια επιτροπή? Μου είπανε καλά τα λες, Πρόεδρε. Έτσι μου πάνε. Τι σας είπανε? Καλά τα λες, Πρόεδρε. Τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ, δηλαδή. Αυτό είναι πραγματικά που λες, βγαίνεις από τα ρούχα σου, αλλά είναι το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο το οποίο πρέπει να επιβάλλει. Συγγνώμη, κύριε Παδάκη. Ναι. Επειδή ο κύριος Πρόεδρος λέει ότι φορολογείται, υποθέτω ότι μιλάει για αυτόν τον έμφυα ή το χαράζει πιο μπροστά το πέτρο του Βουλή. Μιλάω για φόρο ισοδήματος. Έχει τη διάταξη. Τι λέει η διάταξη? Μισό λεπτό, κύριε Στρουμπούλη. Δίνω Σιωμόπουλος. Τι λέει η διάταξη? Μην το κουράζουμε, παιδιά. Κύριε Κοντονή, δεν θέλετε τον νόμο? Νόμο 4223 λέει. Δεν επιβάλλεται έμφυα σε ακίνητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινοφιλού σκοπού. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να πληρώνουν 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί τα ακίνητα που νοικιάζονται δεν τα βάζουν σε αυτά που χρησιμοποιούνται. Και τότε πώ θα φάνε τα 138 παιδιά, πώ θα σπουδάσουν? Μα αυτό είναι η τρέλα που συζητάτε. Σωστά το λέτε. Τι προσωπικό έχετε, κύριε? Εκεί πατάνε. Το βλέπετε. Πόσο προσωπικό έχετε, κύριε Στρουμπούλη? 42 ανθρώπους. Έχετε 42 θέσεις εργασίας? Μάλιστα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Την επόμενη φορά που θα πάτε στη Βουλή να τους βρίσετε. Έτσι. Εγώ το λέω ευθέως. Και θέσεις δουλειάς δίνετε. Και για 138 παιδιά φροντίζετε για το μέλλον τους από φτωχές οικογένειες. Που αν είχατε και την δυνατότητα. Και μετά την ενοικίωσή τους. Εάν δεν δίνετε το 1,5 εκατομμύριο, πόσα παιδιά θα μπορούσατε να έχετε επιπλέον? Πολλαπλάσια θα μπορούσαμε να έχουμε. Θα ήταν 200, θα ήταν 300, θα ήταν 400. Παρόλο που όπως ακούσατε είμαστε 15 χρόνια έξω από το σπίτι μας. Γιατί είναι με τους σεισμούς? Γιατί είναι σεισμόπληκτο και ζούμε στον καταβλισμό. Θεωρώ ότι η σημερινή αυτή παρέμβασή σας, κυρία Κατσιέρη, κύριε Στρουμπούλη, είναι πολύ σημαντική. Εδώ δεν σηκώνει συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Ελπίζω ο κύριος Κοντονής, η κυρία Πατριανάκου και ο κύριος Ντόλιος να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Και την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να έχουμε μια απάντηση αξιοπρεπή απέναντί σας. Εγώ νιώθω την υποχρέωση να πω και σε εσάς και στην κυρία Κατσιλιέρη και στους 40 που δουλεύουν στο Χατζηκυριάκιο ένα μεγάλο ευχαριστώ. Διαφημίσεις.